Λοιπόν, δυστυχώς είδα ότι άνοιξε όλοι. Ενώ του έστειλα στο Skype αν ανοίξει ή όχι και δεν μου απαντούσε. Οκ, okay, μπορούμε να ανοίγουμε παράλληλα, αλλά θέλω να δω κι εγώ όλοι. Δεν είναι ότι... Λοιπόν, θα κάνω... θα μαζέψω τα ξύλα και το κοτέτσι. Ο Πάχτερ ποιος είναι, ο Πάχτερ είναι ο νέος που πεινάει. Κάτσε. Όχι, ο μαύρος είναι ο Πάχτερ. Οκ, okay, εύκολο. Οι βλακές αυτό το παιχνίδι είναι δεν αναβάθμισμα τα όπλα μου. Τώρα από το αναβάθμισμα. Κοίταξε πόσο εύκολα τα αναβαθμίζουμε μετά. Λοιπόν, θα φτιάξουμε το κοτέτσι και μετά θα το κλείσω για να δω όλοι, γιατί μ' αρέσει όλοι ως YouTuber. Εκτές έπαιξε πολύ καλά, προχθές έπαιζε χάλια. Λοιπόν, στόχος μου τι είναι, θέλω να φτιάξω ένα μηχανισμό να βγάζω λεφτά χωρίς να κουράζομαι. Αυτό. Δεν έχει νόημα να πουλήσω. Α, κάτσε. Εδώ είναι ερωτηματικό. Σου λέει πότε κλείνει και πότε ανοίγει. Δεν είναι τίποτα αυτό. Θα πάμε να φτιάξουμε το κοτσίτι τέξι και το κλείσουμε. Hey, Lena. What? Parker helps sometimes, but otherwise.
had any luck with once you auto tell Hazel. Στόχος μου τώρα είναι να αποκτήσω και λεφτά. Δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα. Μισό λεπτάκι. Hey, here's Chris. Πάμε στο τέτοιο να πάρουμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, μπορούμε να πουλήσουμε τίποτα σε αυτόν. Α, αυτό είναι καλό. Τα πούλσα τα βγάρε να πάρει. I could make. Α, λοιπόν. Λοιπόν, το Gran Turismo μου φάνηκε πολύ καλύτερο από το το Horizon, το όχι το αυτό που βγήκε πρόσφατα. Κοιτάξτε τώρα πώς παίρνουμε λεφτά σε αυτό το παιχνίδι. Είδατε πριν ότι τα μάζευα. Να. Και αυτά τα λουλούδια είναι καλά, να πουλήσω 10. Τέλειος. Και πρέπει να δούμε που μπορούμε να πουλήσουμε το μέλι. Για να πουλήσουμε και αυτό το μανιτάρ σε αυτόν. Okay. Το Gran Turismo, όπως είπα, μ' άρεσε πολύ. Φαίνεται πολύ, πολύ simulation, αλλά δεν είναι, φυσικά δεν είναι. Και πρέπει να έχει πολύ καλή υποστήριξη του DualSense. Τα γραφικά μου άρεσαν πάρα πολύ, αλλά εντάξει, στα Racing Games, το Α και το Ω είναι ο χειρισμός. Αν δεν το πήξεις, δεν μπορείς να το κρίνεις.
I'm all I could make. Time for bed. Πρέπει να σημαδέψουμε τα μικρά. Πρώτα απ' όλα βάζουμε και τα μανιτάρια, γιατί τα μανιτάρια είναι 5 ευρώ, δεν είναι λίγο. Βλέπετε, επειδή έβρεξε την προηγούμενη μέρα, έχει μανιτάρια παντού. Και πάμε στο πάρκα να φτιάξουμε κοτέτζ. Και επόμενο μας στόχο να πάρουμε και τα χρυσά, δηλαδή. Θέλουμε 12 χρυσά, που είναι ακριβώς ό,τι και να λέμε. I was hoping to give Lena some tulips for our anniversary, but Violet's all sold out. I've been checking every- Are you growing in- Yes, I've planted a few flowers. That's great. I think it's because they're Dutch. Oh, is Lena- Not even rem- Anyway, if you have any tulips to spare, you would really save the day. Okay. Awesome. Thank- Τέλεια. Αυτός ποιος είναι? Ο Πάρκερ. Ωραία ηλίθιε Πάρκερ. Έκλεισες. Κάτσε πάμε να δούμε πότε ανοίγει αυτός ο βλάκας.
Με τον Μπλάκα. Γεια σου Φωκό. Άνοιξε. Εγώ ήθελα να δω όλοι όμως. Το γανευρίας πολύ. I'm all I could make. Okay, δεν πειράζει. It's good to go to bed early, but Φωκό τα σωματικά διαλύματα, ρε, παραγγείλα στόπα. Ήρθανε. Αυτό το γεμίζω λουλούδια τώρα. Γεια σου Λίνα. Είναι πολύ καλό παιχνίδι αυτό. Δεν το περίμενα να μ' αρέσει τόσο πολύ. Έχει και mining. Δεν θα παίξω πολύ για να δω όλοι μετά, ο οποίος εκτές έπαιξε καλά, όλη την εβδομάδα έπαιζε άθλια, εκτές δεν καταλαβαίνω τι έπαθε, έμαθε τη λογική του παιχνιδιού, έμαθε να μην κάνει συνέχεια ρόλ και το πέρασε. Έκανα βλακεία στα προηγούμενα γιατί τσιγκουνευόμουν να βαθμίσω το όπλο και έχασα χρόνο. Τώρα που το αναβάθμισα, τη τσάπα και το σκιάρι και όλα αυτά, προχωράει πάρα πολύ πιο ωραίο. Καλά κάνεις. Μα και εγώ τόσο καιρό, δηλαδή αν εξαιρέσεις χτες που έπαιξε καλά, τις προηγούμενες μέρες τι έκανα, έμπαινα 20 λεπτά και μετά έβγαινα. Και μετά ξανά έμπαινα. Με 5 λεπτά, τον... Ωχ, να το ωραία. Τέλεια, τέλεια. Δεν το περίμενα αυτό, αλλά ελευθέρωσα νέο mining. Πάμε στο επόμενο. Για να δούμε εδώ τι έχει. Α, έχει τρία πράγματα. Έχει και μανιτάρια. Τι έχει. Κάτσε να πάρουμε τα μανιτάρια πρώτα. Όχι πολλά, πολύ πράγμα εδώ. Και το αυξάνονται και οι πιθανότητες να βρούμε και το... Ωραία. Είναι χρήσιμες και πέτρες, γι' αυτό είπα ωραία.
τέλεια. Και εμένα με ενοχλεί εκνευριστικός όλη. Αλλά τι να κάνω. Και ανοίγει και συνέχεια, δηλαδή ενώ του λέω σήμερα, θα ανοίξει, τι μου απάντησε. Νόμιζα ήταν στη δουλειά και πήρα και άνοιξε. Αλλά για να δούμε. Α. Οκ, έχουμε αυτά τα μανιτάρια τώρα στον νέο. Γεια σου, Φατ. Βοήθησε τον μπας και το περάσει. Λοιπόν, τι ώρα είναι, θα παίξω μέχρι τις 3. Ναι, είναι. Είναι γιατί έχεις κουραστεί και τσιγκουνεύουμε να χρησιμοποιήσω φαγητό. Είναι Δευτέρα που σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε στον Πάρκερ τώρα. Η ουσία αυτού του παιχνιδιού είναι να φτιάξουμε κάτι που να μην μας κουράζει κάθε φορά για να... Α, επειδή... Όχι, δεν θέλω, collect. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τι έκανα. Αυτά θέλουν κάθε λίγο πότισμα. Άμα μεγαλώσουν όμως, δεν θέλουν. Και έτσι κάθε φορά θα πηγαίνω να σύλλεγω μέλη και θα κερδίζω λεφτάκι. Δηλαδή τώρα έχω... Για να δούμε τι έχουμε τώρα. Το mail δεν το πήραμε. Α, δεν θέλουμε cooking. Λοιπόν, πάμε στον Πάρκερ τώρα. Έχουμε ένα mail και θέλω να δω πού μπορώ να το πουλήσω. Κάποιος μου είχε ζητήσει, αλλά δεν θυμάμαι ποιος. Είναι σημαντικό να ξέρω που πρέπει να πουλήσω το mail. Για να δούμε. Έλα, δεν μπορώ να πουλήσω μέλι σε αυτήν. Ας πάω και σε αυτό, είναι 8 με 5. Λοιπόν. Ο Πάρκερ είναι εδώ, είναι. Θα του πούμε να μας φτιάξει το... Α, και την τουλίπα και το κοτέτσι να μας φτιάξει. Ναι, δεν το λέω. Here they are. Thanks so much. I'm sure she'll... You think so? But that... I
don't tell my mom. She would. I gather that. Yeah, if I were her. We'll be able to fix up this coop, no problem. But you'll need to clear out all the trees and rocks from the area I've roped off. Got it? You come back and let me know when you've cleared out all. Τους βλάκες. Πρέπει να καθαρίσω την περιοχή για το κοτέτσι. Ευτυχώς δεν ξόδεψα καθόλου την ενέργειά μου και έτσι μπορώ να την αξιοποιήσω τώρα για το καθάρισμα. Κοιτάξτε τώρα πόσα ξύλα τρώω πέρα από αυτά. I could make. Λοιπόν, τι έχουμε για να φάμε? Τίποτα. Έλα, βρήκα που μπορούμε την πουλή. Έλα, δεν έχω κάτι να φάω. Πάμε να μαγειρέψουμε κάτι, τι να κάνω. Λοιπόν. Ναι, δεν μπορώ να μαγειρέψω τίποτα. Δεν έχω αλεύρι. Θα κάτσω τώρα να κλάψω που δεν μπορώ να κάνω. Για να πατήσουμε αυτές τις βλακίες πρώτα. Την καθαρίσαμε την περιοχή, πάμε τώρα στο στη Βιολέτα να πάρουμε, να πουλήσουμε το το μέλι και μετά να πάμε στο πάρκο να μας κάνει το κοτέτσι.
Hey, have you tried their now kind? Hi, Parker. Hi, Tara. Lena's lived here her whole life. I am so. We're happy to help. I hope you and Lena get. We'll be able to fix up this coop, no problem. But you'll need to clear out all the trees and rocks from the area I've roped off. Got it? Hey, Lois, το έχω κάνει αυτό. Θα παράγω μέλι και κάθε 4 θα παράγω μέλι και κάθε 4 ημέρες θα έχω λεφτάκια. Έτσι θα κάνω. Και ας ξανακοιμηθούμε. Εμείς το καθαρίσαμε τώρα. Πάμε. Πρέπει να φτιάξω αυτά. Κοιτάξτε, είναι ανοιχτός. Πρέπει να φτιάξω τα κοσμήματα
Και μετά να τα πουλήσει αυτό. Okay, I'll get started fixing up. Should only take a bit. Λοιπόν, να φτιάξουμε αυτά. Πάμε να μαζέψουμε μέταλ. Θέλω 200 τέτοια. Should I go to... Thank you.
Yeah. Θέλω ένα τέτοιο. Α, έχω κι άλλο. Λοιπόν, πάω να δω και από μαγικά τι μπορώ να φτιάξω άλλο. Θέλω να φτιάξω κάτι πριν φύγω. Θα φτιάξουμε αυτό.
Θα πάω να πάρω το λουλούδο. Πότε απ' όλα πάμε εδώ. Γεια σου Φώκο. Μπορείς να το διορθώσεις Φώκο. Εγώ στα διορθώνω. Αν δεν μου το διορθώσεις το θυμώσω. Έτσι κι αλλιώς θα το κλείσω τώρα. Δηλαδή θα φτιάξω το... Θα φτιάξω το κοτέτσι και θα φύγω. Εντάξει, πάμε κοιμηθούμε τώρα. Πάμε ξαναχαϊδέψουμε το γατί. Δεν ξέρω, ήξερα το λέγεται Grand, έκανα λάθος. Πού να ξέρω. Όταν χτίσει το κοτέτσι, είπα, το κλείνω. Αυτή ήταν μια γεμάτη μέρα στο νησί. Θέλω μελάνι. Το μελάνι το παίρνω από πάνω. Κάτσε. Από εδώ πάνω. Τον βλάκα. Να το γατί, κάτσε. Hey, kitty.
Κάτσε να του δώσουμε αυτού βλάκα ξύλα. Όχι τίποτα, αλλά θέλω να μου δώσει τα λεφτάκια μου να πάρω την κότα. Πόβε να περιμένω μέχρι τις 9 τώρα. Να τους, έλα, άνοιξε. You want to know the truth? Really? Yeah, we're going on. Τώρα παιδιά πάμε να πάρουμε το... Πάμε να πάρουμε την κότα. Για να πάμε στην πόρτα, καλύτερα να πάμε από την παραλία για να μαζέψουμε κάποιο. Να, το π.χ. αυτό δεν είναι άσχημα το πάρουμε. Το καβούρι. Τέλειωσε. Πάμε να πάρουμε λεφτάκια από τον βλάκα τώρα, τον γέρο. Ούτε ξέρω πότε ανοίγει. Τον βλάκα, πότε ανοίγει ζωή ηλίθεια, πότε ανοίγει. 11 με 5. I was that I then I started when she glad you're here. Να πω, θα κοιμηθώ 2 μέρες τώρα. Κάτσε, πότε ανοίγει αυτός ο βλάκας, ο ηλίθιος. Δευτέρα με Τετάρτη. Θα κοιμηθώ, Κυριακή ανοίγει, πού να κοιμηθώ 2 μέρες. Oh, fine.
Φωκώ, άμα δεν έχει σημασία τι παίζω, άμα παίζει ο άλλος Elden Ring, ό,τι και να κάνω θα βλέπουν Elden Ring. Όχι! Το ανεβρίασε. Ωραίο το κοτέτσι μου. Ρε φούκο, και εσύ κάνεις το χυμό. Δηλαδή, βλέπω... Oh, such a pretty girl. Time for bed. Θα πάρουμε και την κότα και την ολοκληρώσουμε την αποστολή. Τέλεια, αυτό είναι ακριβό το λουλούδι. Για να δούμε τώρα, περιμένουμε τον Βλάκα να έρθω. Α, παιδάκι. Να του μιλήσω. So you can use it just... I thanks. Έλα, μισή ώρα για να ανοίξει αυτός ο Βλάκα. Θα μου πάρω την κότα. Thanks.
με δουλεύει. Αυτό. Πρώτα απ' όλα να δούμε την πόμα του πουλήσουμε αυτήν του βουλάκ. Are you here to buy your first chick? Yes, if it... Oh, they sure... I mean, they're... Are you... No! Are you here to buy... Yes! Oh, they... I mean, they're... Are you trying to make... No! Just like you asked for. A single chick. I think it's fine. Now, what would you like to call her? Egbert. That's the... remember, if you take... Oh, and once you've gotten a handle on chickens, I can see... But for that, stop by my... Τι θες, Φόκο? Θα το κλείσω τώρα. Θα το αφήσω να περάσει αυτή η μέρα μαζεύοντας ξύλα και θα το κλείσω. Οκ, okay, το κλείνω. Το κλείνω. Ποιος θέλει να δει τον Όλι μπορεί να κάνει ένα νέο στο αυτό κανάλι και να τον δει. Όπως βλέπετε έκανα το κοτέτσι, τώρα δεν ξέρετε όλο που πρέπει να κάνω. Το κλείνω. Γεια σας.